Συμβολικές καταλήψεις πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, που διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση και ζητούν προσλήψη μόνιμου προσωπικού και αύξηση των πόρων στην αυτοδιοίκηση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι εργαζόμενοι δεν προχώρησαν σε κατάληψη του διοικητηρίου, αλλά ενημέρωσαν μέσω συνέντευξης τύπου τους Σεραίους πολίτες για τα παραπάνω προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο τους. Από τότε που εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης από το 2011, έχει προσθέσει πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Δεύτερον, έχουν μειωθεί κατά 40% οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στις περιφέρειες. Εμείς κάποια εποχή εδώ στις Σέρες, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είχαμε φτάσει στους 440 υπαλλήλους και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 267 υπάλληλοι. Υπάρχει ένα ποσοστό μείωση 40% και υποστελέχωση των περιφερειών. Αυτό, αν το αντιστοιχίσουμε με το 60 και 70 περίπου τις εκατό μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων που δίνει η κεντρική διοίκηση στις περιφέρειες, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι περιφέρειες από έλλειψη προσωπικού και από έλλειψη πόρων. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού στις περιφέρειες. Δίνονται αρμοδιότητες, όπως η νέα αρμοδιότητα, αφού μας κάνανε να έχουμε τμήμα εκαθάρισης και ελέγχου δαπανών πλέον στις περιφέρειες και να παίρνουμε τις αρμοδιότητες αυτές από τις πρώην υπηρεσίες εντελωμένων εξόδων. Αυτό πάλι έγινε χωρίς νέο προσωπικό, με το ήδη υπάρχουν και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό. Όσον αφορά την αξιολόγηση, μοιράστηκαν αυτές τις μέρες και εδώ μοιράζονται οι εκθέσεις αξιολόγησης, αλλά όπως και σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, υπάρχουν ποσοστά που αγγίζουν το 90 και 95%. Όλοι οι συνάδελφοι λένε και καταθέτουν τις εκθέσεις αξιολόγησης στα σωματεία τους και δεν κάνουν εκθέσεις, απέχουν από την αξιολόγηση. Αυτό γίνεται και εδώ αυτές τις μέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αλλά πρώτα να προηγηθεί η αξιολόγηση όσον αφορά τις κρίσεις των προϊσταμένων και μετά να γίνουν αυτές οι διαδικασίες όσον αφορά τις εκθέσεις. Υπάρχουν οι αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων από Περιφερειακή Ενότητα σε Περιφερειακή Ενότητα, αλλά υπάρχει και ο τρόπος της παράλληλης απασχόλησης, μια νέα πατέντα που έχει εφευρεθεί εδώ από τους περιφερειάρχες, από ορισμένους περιφερειάρχες, όπου συνάδελφοι από περιφερειακές ενότητες παράλληλα απασχολούνται και στην έδρα. Συνήθως, γιατί τα προβλήματα προκύπτουν συνήθως στις έδρες των περιφερειών και γι' αυτό οι περιφερειακές ενότητες αιμοδοτούν τις έδρες. Βέβαια, αυτές οι προσπάθειες κυρίως έχουν εμφανιστεί το τελευταίο καιρό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας, τις έχουν πάρει πίσω οι περιφερειάρχες, χωρίς όμως να έχει σταματήσει η προσπάθειά τους να βρουν τρόπο για να ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα όπως τα έγιναν την πρώτη φορά. Οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλουν ακόμη ότι οι περιφερειάρχες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης, αναθέτοντας τους εργαζόμενους καθήκοντα ακόμη και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ακόμη ότι καλούνται να ασκούν τα καθήκοντά τους ακόμη και σε άλλες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες. Όπως υποστηρίζουν, η μετακίνησή τους έως και 3 φορές την εβδομάδα συνεπάγεται μετάθεση, χωρίς να προβλέπεται όμως κάτι τέτοιο από την νομοθεσία. Οι υπάλληλοι των περιφερειών, παρόλα αυτά τα πολλά προβλήματα, συνεχίζουν με μεγάλο αγώνα να δίνουν αυτή τη μάχη, παρότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και θα το επαναλάβω και πάλι ότι η υποβάθμισή μας διαφόρων υπηρεσιών σε υποδιευθύνσεις σε τελική ανάλυση δεν βοήθησε, νομίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι, αύξησε τη γραφειοκρατία και οι αρμοδιότητες αυτές πήγαν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα σε πρώτη φάση κάνουμε τη γνωστοποίηση αυτών των θέσεών μας στο διοικητικό πλαίσιο. Βέβαια, είμαστε σε εποχή τώρα που ξεκινούν και οι καλοκαιρινές άδειες και όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι από το φθινόπωρο θα ενταθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.